Σήμερα συζητήσαμε στην Επιτροπή για τον προϋπολογισμό του ΟΚΙΠΗ ύψους 504 εκατομμύρια ευρώ με κρατική χορηγία ύψους 120 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός του ΟΚΙΠΗ, παρόλες τις αντίξουες οικονομικές συνθήκες και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας, είναι αναπτυξιακός, με στόχο πάντοτε την βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει κονδύλι αναπτυξιακό ύψους 195 εκατομμυρίων σε βάθος τριετίας 2021-2023, εκ των οποίων τα 110 εκατομμύρια αφορούν μεγάλες αναβαθμίσεις σε εξοπλισμό και 85 εκατομμύρια μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Μεταξύ αυτών των έργων είναι και η δημιουργία πρώτων βοηθειών στο Μακάριο Νοσοκομείο, είναι η ανακαίνιση και επέκταση της μονάδας εντατικής των νεογνών στο Μακάριο Νοσοκομείο, είναι η μονάδα αιμοκάθαρσης στην Πάφο, είναι η αναβάθμιση ιατρικών υπηρεσιών στην Κυπερούντα και πάρα πολλά άλλα έργα. Αναφορικά με το έλλειμμα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός του ΟΚΙΠΗ, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας τόνισε ότι ο ίδιος ο Υπουργός έχει εντοπίσει από νωρίς το πρόβλημα και έχει δώσει πίστοση χρόνου στον ΟΚΙΠΗ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Την ίδια πίστοση χρόνου κάνει έκκληση ο Υπουργός Υγείας να δώσει και η Βουλή προς τον ΟΚΙΠΗ για αντιμετώπιση της κατάστασης μέχρι ότου ολοκληρωθεί ο στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο οποίος καθυστέρησε να ολοκληρωθεί λόγω της πανδημίας και ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του Απριλίου. Η ίδια η εκπρόσωπος του Υπουργού είπε ότι έγιναν αναβαθμίσεις κλιμάκων για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και άλλων ειδικοτήκων για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του ΟΚΙΠΗ. Και επίσης πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας είναι ο μεγαλύτερος που έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα. Για ακόμη μια φορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το κρατικό μας νοσηλευτήριο και όχι μόνο, που στέκεται εδώ και ένα χρόνο στην πρώτη γραμμή για αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτή όλη η προσπάθεια μας κατατάσσει ως χώρα στις 5 καλύτερες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας και αναμένουμε ότι με τη συλλογική προσπάθεια και την ενίσχυση όλων των εμπλεκομένων θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλή διαχείριση της πανδημίας. Και σίγουρα να δώσουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά σε όλους τους πολίτες που ενισχύουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ.